Τη στιγμή που διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες του 11ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, τα Σωματεία Εργαζομένων 5-10 παρουσίασαν τη δική τους πρόταση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η κοινή θέση για διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε φάση ιδιωτικοποίησης αποτελεί το σημείο αναφοράς των προτάσεων των συνδικαλιστών. Σε μια κοινωνία όπου περισσεύουν πάνω από 1 εκατομμύριο οι άνεργοι, είναι περίπου αδιάφορο το αν ο Αδαμίδης δουλεύει σε μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται κάτω από τον κρατικό έλεγχο ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η υπηρεσία, η ΔΕΗ εν προκειμένου, τα νερά Θεσσαλονίκης, τα νερά της Αθήνας είναι υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος και προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό έργο στους καταναλωτές. Υπάρχει ανάπτυξη από τα κάτω. Στην εποχή του Τίνα, there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχουν εναλλακτικές με τους εργαζόμενους, με την κοινωνία μαζί. Από τα κάτω προτάζει για παραγωγική συγκρότηση από τις 10 που έχουν στα χέρια τους τα κοινά αγαθά, νερό, ενέργεια, μεταφορές. Προκειμένου να γίνω ωφέλιμη προς την εταιρεία, με κέρδη προς την εταιρεία και με θέσεις εργασίας. Όπως τόνισαν, η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών και όχι της κοινωνίας. Η αμυντική βιομηχανία πρέπει να, και η ΕΛΒΟ πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, πρέπει να σταματήσει το καθεστώς θετικής εκαθάρισης και ουσιαστικά να ξεκινήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία η ανάπτυξη της χώρας. Δεν έχουμε μία στήρα αντίθεση, προτείνουμε πράγματα, μιλάμε για την ενεργή ανάπτυξη, μιλάμε για την ανάπτυξη του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης και των άλλων εταιριών που θα φέρουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία, στην εθνική οικονομία και κυρίως θέσεις απασχόλησης και κλάστερ υπηρεσιών. Η Εγνατία Οδός είναι μια περιουσία του ελληνικού λαού, έχει πληρωθεί από χρήματα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λαού και δυστυχώς η κυβέρνηση, ακολουθώντας την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, την έχει χωρίσει στο ΤΑΙΠΕΔ για παραχώρηση. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού είναι σταθερά αντίθετος από την πρώτη στιγμή, ακόμα και σήμερα, ενάντια σε αυτό το ξεπούλημα. Το Περιφερειακό Αντισυνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.